να γίνουν μαζικά τεστ στα παιδιά του σχολείου δωρεάν και με ευθύνη του κράτους, ώστε να ελεγχθεί η διασπορά του ιού επαρκές προσωπικό καθαριότητας, μόνιμο και με πλήρες ωράριο και εξασφάλιση της εξαποστάσεως διδασκαλίας για τα τμήματα που κλείνουν, μιας και δεν υπάρχει καμία πρόβληψη σήμερα για αυτά τα παιδιά, ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 27ου Δημοτικού Σχολείου, όπου εντοπίστηκε για το θετικό κρούσμα σε μαθητή της 5ης τάξης. Το θέμα είναι ότι αυτό μας προβλημάτισε πάρα πολύ τους γονείς, είναι κατά πόσο ουσιαστικά τα πρωτόκολλα διασφαλίζουν την υγεία των παιδιών μας. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα. Ενημερωθήκαμε το βράδυ ότι θα κλείσει το τμήμα αυτό, αλλά και ένα τμήμα άλλο που είχε γίνει μια συνδασκαλία. Και μόνο αυτό. Στη συνέχεια η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη διευθύντρια ήταν ότι κακώς έκλεισε το δεύτερο τμήμα της συνδασκαλίας και θα έπρεπε μόνο τα 6 παιδάκια που συμμετέχουν στη συνδασκαλία και μόνο αυτά να μείνουν στο σπίτι τους και το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά. Εδώ προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα και νομίζω ότι τα καταλαβαίνουν όλοι. Τα οποία είναι τα εξής. Αυτά τα παιδάκια που ήταν στο τμήμα της έκτης που έκλεισε, προφανώς και είχαν αδερφάκια, τα οποία ήταν σε άλλες τάξεις του σχολείου. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν και εφόσον υπήρξε διασπορά του ιού, αυτά τα παιδιά τα οποία πήγαν σχολείο κανονικά και συνέχισαν, αυτή η διασπορά συνεχίστηκε και σε όλα τα άλλα τμήματα του σχολείου. Απολίμανση δεν θα γινόταν. Θα γινόταν μόνο από τις καθαρίστριες και όχι απολίμανση όπως γίνεται σε όλες τις άλλες υπηρεσίες, όπως ακούσαμε για το Δημαρχείο, την Εφορία στη Λάρισα και όλες τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες που περιμέναμε να γίνει και στο σχολείο μας. Θα πηγαίνουν οι καθαρίστριες να καθαρίσουν. Μετά από πάρα πολύ κόπο, κινητοποίηση, πίεση των γονιών, γενική συνέλευση στο προάβλιο και ούτω καθεξής, καταφέραμε να έχουμε τη χρηματοδότηση με τα πολλά και τα λίγα το μεσημέρι για να γίνει η απολίμανση. Βέβαια, εννοείται ότι το σχολείο σε όλο αυτόν διάμεσο λειτουργούσε κανονικά. Άρα, η διασπορά, εάν και εφόσον είχε συμβεί, αυτό είχε προχωρήσει. Άρα, λοιπόν, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι αυτό έγινε αργά. Όπως καταγγέλνουν οι γονείς, μετά από πίεση δική τους, έγινε απολίμανση σε 2 αίθουσες του σχολείου. Με πάρα πολύ κόπο ξανά και με το χατήρι, κατά κάποιον τρόπο, μας δώσαν τη δυνατότητα να καθαρίσουν, δώσαν εντολές να καθαρίσουν και όλες τις τάξεις του σχολείου και να γίνει πλήρης απολίμανση. Αρκεί να σας πω ότι ακόμα και το συνεργείο καθαρισμού, όταν κοιτώντας δηλαδή τις καθαρίστριες που κάνουν την καθαρίστρια, τις καθαρίστριες του σχολείου, κοιτώντας τις. Όταν είδαν τον εξοπλισμό που είχαν, τους είπαν ότι αν εσείς δεν έχετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εννοείται ότι είναι πολύ πιθανό να έχετε κολλήσει και εσείς. Τώρα, αυτό ξέρουν οι αρμόδιοι καλύτερα από εμάς ποιος είναι ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Ουσιαστικά, εν ολίγης μας είπαν ότι κακώς καθαρίστηκαν οι τάξεις και τα τμήματα από καθαρίστριες που δεν ήταν αρμόδιες, χωρίς τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Άρα, για να μην κουράζουμε, τι ζητάμε εμείς. Αυτό που ζητάμε είναι για να ελέγξουμε τη διασπορά και αν έχει γίνει, θα πρέπει να γίνουν μαζικά τεστ, τουλάχιστον δειγματοληπτικά, σε κάποιους μαθητές του σχολείου. Ένα αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η απολίμανση πρέπει να ξεκαθαρίζεται από τα πρωτόκολλα. Δεν μπορεί τα πρωτόκολλα που έρχονται στα σχολεία να μιλάνε για ενδελεχή καθαρισμό και τοπική εφαρμογή απολιμαντικού, χωρίς να λένε τι σημαίνει ενδελεχής καθαρισμός. Γιατί αυτό ερμηνεύεται κάθε φορά κατά το δοκούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο καθαρισμός να εξειδικευτεί, να έχουν οδηγίες δηλαδή τα σχολεία, γιατί οι διευθύντριά μας και οι δάσκαλοι κάνουν το καλύτερο δυνατό. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω και οι οδηγίες της πρωτοβάθμιας, γι' αυτό και την καταγγείλαμε τελικά, ήταν μην πανικοβάλλετε τους γονείς, μην δημιουργείτε πανικό, ηρεμήστε τους γονείς. Εν τω μεταξύ, σε διαδικασία εχνηλάτησης όλων των επαφών ενός φωνιστικού υπαλλήλου των δικαστικών φυλακών Λάρισας βρίσκεται ο ΕΟΔΗ μετά και τη θετική διάγνωση του κορονοϊού. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος που έχει τεθεί σε καραντίνα στο σπίτι του εργάζεται στην εξωτερική φρουρά των φυλακών της Λάρισας, ο οποίος εμπλέκεται στις μεταγωγές κρατουμένων και στην φύλαξη του εξωτερικού χώρου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει και η εχνηλάτηση των επαφών του και αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θα ληφθούν τα μέτρα που θα υποδείξει ο ΕΟΔΗ. Ωστόσο, μια νέα πληροφορία που προκαλεί ανησυχία στην πόλη της Λάρισας είναι το γεγονός ότι θετικός στον κορονοϊό εντοπίστηκε και ένας λαρισαίος αθλητής. Πρόκειται για αθλητή της ομάδος βόλεϊ, της ΕΑΛ, και βρίσκεται θετικός στο τεστ του COVID-19. Η ανακοίνωση αναφέρει πως ο αθλητής παρουσίασε ήπια συμπτώματα και με δική του πρωτοβουλία, αφού ενημέρωσε τους υπευθύνους του τμήματος, υποβλήθηκε σε ιδιωτικό εργαστήριο σε τεστ ανίχνευση του κορονοϊού, στο οποίο και βρέθηκε να είναι θετικός. Άμεσα ενημερώθηκαν όλα τα μέλη της ομάδας που ήρθαν σε επαφή μαζί του και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατόπιν συγκεκριμένων οδηγιών από τον ΕΟΔΗ.